Το σημερινό παιχνίδι σου δίνει δυνατότητα με μερικά κλικς να πας από αυτό σε αυτό. Και όταν λέω μερικά, εννοώ μερικά εκατομμύρια κλικς. Θέλει πάρα πολλά κλικς, παιδιά. Το σημερινό παιχνίδι ονομάζεται Micro Civilization και ξεκινάμε από αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, που είναι το απόλυτο τίποτα, και πηγαίνουμε στη βιομηχανική επανάσταση. Okay, ναι, εσείς ρε παιδί μου, μπορεί να βλέπετε pixels και μια μαύρη σιλουέτα, αλλά εγώ εδώ πέρα βλέπω τον Γιώργο, εντάξει, που είναι ο πρώτος άνθρωπος του πολιτισμού μας εδώ πέρα. Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Λέω του Γιώργου, να σου πω ρε Γιώργο, ψήσου να μην μένει σε καλύβα, ξέρω, φτιαγμένη από αγάπη. Να έχεις μια ξύλινη και λέει OK. Και αρχίζει και κάνει έρευνα τώρα αυτός. Το βλέπει, κάνει έρευνα, καπνίζει, δεν κάνει κάτι. Αλλά, γιατί μπορώ να κάνω τώρα εγώ. Ρε, κλικάρω εδώ. Και βλέπετε ότι κάθε φορά που κλικάρω αυτό γεμίζει. Και αν πάει 10 στα 10. Μπαμ, έγινε πατέρα. Και τώρα που πατέρα, κάτι έχει να πει ο άλλο Γιάννη. Σύντομα έρχεται η γιορτή του πατέρα. Ο άνθρωπο που είναι εκεί για να σου δώσει φαγητό όταν το χρειαστεί, να σου αλλάξει την μπάνα, να σου πει μια ενθαρρυντική κουβέντα όταν τη χρειαστεί. Αυτό ο άνθρωπο είναι η μητέρα σου. Σήμερα παρόλα αυτά θα μιλήσουμε για τον πατέρα και για διάφορα προϊόντα τη L'Oréal Men Expert που μπορείτε να του κάνετε δώρο. Αρχίζουμε με το αφρόλουτρο τη σειρά Hydra Energetic, το οποίο είναι για μαλλιά, πρόσωπο και σώμα. Για να μην μπερδεύετε κιόλα ο άνθρωπο, εντάξει, βλέπει εκεί πέρα 10 διαφορετικέ συσκευασίε. Λέει τι να κάνω. Τελευταία φορά κάπω είχε κάνει μπάνιο με το conditioner. Τα αποφεύγουμε αυτά. Το όνειρό μου να γίνω beauty vlogger σχεδόν έχει πάρει σάρκα και οστά, γιατί έχουμε άλλα δύο προϊόντα τη σειρά Hydra Energetic. Ένα ρολόν για τα μάτια σε περίπτωση που έχει σακούλε που τι κλωτσά. Και μια ενυδατική που μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και μετά το ξύρισμα. Πέρα από τη σειρά Hydra Energetic υπάρχει και η σειρά Barber Club, που είναι για γενικότερη περιποίηση. Μούσια, μαλλιά, πρόσωπο. Υπάρχει το gel καθαρισμού της σειράς, το οποίο είναι για μούση, πρόσωπο και μαλλιά. Εντάξει, γιατί το έχουν προβλέψει. Σου λέει σιγά μην χρησιμοποιήσει αυτό τρία διαφορετικά. Θα τα βάλουμε όλα σε ένα. Κάπως πρέπει να τον κάνουμε να ασχοληθεί. Έχει παρατήσει τον εαυτό του. Και επίσης υπάρχει και το body spray της ίδιας σειράς, το οποίο λέει ότι κρατάει για 48 ώρες. Βέβαια να πω σε αυτή τη φάση ότι δεν είναι ότι βάζεις το spray και δεν κάνεις τίποτα. Καλό να κάνεις και κανένα μπάνιο, επειδή μου ενδιάμεσα, έτσι. Η L'Oréal Men Expert επίσης μου έστειλε και μάσκα. Okay, στην αρχή νόμιζα ότι ήταν του ζωρό. Δεν είναι από ό,τι φαίνεται. Είναι για ενυδάτωση, οπότε αν με βλέπετε πιο φρέσκο στα επόμενα βίντεο, ίσως είναι αυτό. Αυτά τα προϊόντα που μου έστειλε η L'Oréal Men Expert. Φυσικά υπάρχουν αρκετά περισσότερα για να καλύψουν διάφορες ανάγκες, τα οποία μπορείτε να ανακαλύψετε. Επιστρέφουμε στο βίντεο. Ευχαριστούμε τον Αλογιάννη. Θα μου πεις πώς έγινε πατέρας. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν είμαι πολύ καλό στη βιολογία. Δεν ξέρω, εκεί που καθόταν και κάπνιζε μπορεί να μύρισε να κρίνω. Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά τώρα είναι δύο, εντάξει. Ωραία, όσο κλικάρω εγώ εδώ πέρα, δείτε. Τρεις. Μόνος μου είμαι σε αυτό που ενθουσιάζομαι, έτσι. Μπορεί να είμαι μόνος μου, ναι. Ωραία, τέσσερις. Εσείς βλέπετε μαύρα πίξελ στην οθόνη σας. Εγώ βλέπω τον Γιώργο, τον Μιχάλη, την Αθανασία, την Κατερίνα, παιδιά. Τους έχω γεννήσει εγώ αυτούς. Είμαι συναισθηματικά δεμένος. Παρόλα αυτά, με εκείνα και με τούτα, μπορούμε πλέον να τους κάνουμε σπίτια. Θέλει 20 ξύλα. Πώς θα μαζεύουμε τα 20 ξύλα? Με κλικς. Θέλει 20 κλικς εδώ πέρα. Θα πάθω το εννοείται εδώ στο τέλος του βίντεο. Αυτό θα γίνει. Ή δεν θα έχω ποντίκι. Ή και τα δύο, δεν ξέρω. Και τους δίνω εγώ 20 ξύλα και τον βλέπεις πώς χαρούμενος είναι. Λέει ρε Γιάννη, τι μας έκανες εδώ πέρα. Πάνω το κάνω τώρα. Το σπιδέστε εδώ. Συνεχίζω. Εγώ κλικάρω τα ξύλα. Όπα λέει. Κι άλλο. Και το χτίζουνε. Δεν είναι. Έτσι είναι αυτά. Προχωράμε τώρα τεχνολογικά όμως και παίρνουμε εργαλεία. Τι θα κάνουν τα εργαλεία? Θα μας δίνουν συν ένα ξύλο με κάθε κλικ. Δηλαδή αντί για 20 κλικ θα κάνω 10 και θα χτίζω ένα σπίτι. Είμαι ακόμη μόνος μου ενθουσιασμένος. Δεν είναι κανείς άλλος. Αλλά δεν πντούμε. Εγώ θα συνεχίσω να είμαι έτσι. Λοιπόν, εγώ κλικάρω εδώ πέρα και έρχεται κόσμος. Έρχεται και πλέον έχουμε τον πρώτο μας εργάτη. Πράγμα που σημαίνει ότι δείτε που είναι τα χέρια μου, είναι εδώ και δουλεύει μόνος του, μαζεύει τροφή για τους υπόλοιπους. Και πλέον έχουμε και εργαλεία. Πράγμα που σημαίνει ότι δες πόσο πιο γρήγορα χτίζω τα σπίτια. Δες εδώ. Χτίζω εγώ σπίτια εδώ πέρα. Χτίζω. Θυμάστε που υπήρχε απλά μια γέφυρα και φύση. Δες εδώ τι γίνεται. Και δεν σταματάμε εδώ. Spearman. Τι είναι επικίνδυνη εποχή αυτή, ή μερικά χιλιάδες χρόνια π.Χ. Έχει πλάσματα που θέλουν να σκοτώσουν, ή καιρικά φαινόμενα, ή δεν ξέρω. Ένα απλό συνάχη, γιατί δεν έχεις αντισώματα. Δεν έχω ιδέα, κάτι τέτοιο. Αλλά δες τους πως είναι αυτόνομοι πλέον. Δεν κάνω τίποτα εγώ. Και αυτοί σιγά 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 το βλέπετε, ανεβαίνουνε. Με αργούς ρυθμούς βέβαια, έτσι. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση παρόλα αυτά, μπορούμε να κάνουμε Spearman. Να τον έχουμε εδώ σε περίπτωση που χρειαστεί. Τώρα όμως μπορούμε να μάθουμε κτηνοτροφία. Μπορούμε να κάνουμε βέβαια άλλα πράγματα. Εντάξει, θέλουμε σε ένα δάσος να μαζέψουν ξύλα. Το οποίο έχει 35% ρίσκο να πάρει φωτιά το δάσος. Μα πέσει κεραυνός. Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Άμα είναι να πέσει, ας πέσει, ξέρω εγώ. Και έχουμε φωτιά, παιδιά. Είναι η πρώτη κρίση στον πολιτισμό μας. Ωραία, πάνω που το έλεγα. Άμα είναι, ναι, να πέσει. Ωραία, ναι. Και ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να στείλουμε Spearman. Δεν ξέρω γιατί στέλνουμε Spearman για τη φωτιά, αλλά αυτό έχουμε τώρα, εντάξει. Του στέλνουμε εκεί πέρα και του λέμε πολέμα τη φωτιά. Δεν είμαι πυροσβέστης. Δεν ξέρω καν τι είναι ο πυροσβέστης. Εντάξει, είμαι από το παρελθόν μας, λέει. Παρ' όλα αυτά, αυτό έχουμε τώρα. Αυτό... Εδώ πέρα δεν έχει πάει πολύ καλά έτσι με τις εκρήξεις. Ναι, είναι φωτιά. Δεν έχουμε τρόπο να τη σβήσουμε. Θα γίνει τώρα το κακό. Έχουν πεθάνει τρεις, το οποίο είναι πολύ καλά, έτσι. Πάει αυτό. Χάσαμε μερικές καλύβες, αλλά θα τις ξαναχτίσουμε, παιδιά. Δεν είναι κάτι. Στα θετικά νέα. Καθαρίσαμε το δάσος και πήραμε και έναν ήρωα. Ή έναν ήρωα από τη φωτιά, δεν ξέρω τι έκανε. Μάζευε κουβάδες με νερό, έναν λογικά πρόλαβε όσο είχε πιάσει φωτιά το μέρος. Παρόλα αυτά, βάζουμε εδώ πέρα τον ήρωά μας και πλέον βλέπετε
ότι μαζεύω και ξύλο και φαγητό χωρίς να κάνω τίποτα. Κάθομαι εδώ πέρα και μαζεύουν φαγητό μόνοι τους, μαζεύουν και ξύλο μόνοι τους και μάλιστα θα πατήσω και αυτό εδώ πέρα την έρευνα. Και πλέον έχει ξεφύγει, παιδιά, η ανάπτυξη εδώ πέρα, εντάξει. Δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνη την εποχή, στην αρχή του παιχνιδιού που κλίκαρα για να προχωρήσουμε. Τώρα είμαι εδώ και προχωράμε. Χτίζονται σπίτια μόνα τους, έρχονται μόνοι τους καινούργοι. Δεν κάνω εγώ τίποτα. Είναι όλα υπέροχα. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, χρειαζόμαστε τύχη. Εντάξει, και όταν λέω τύχη, με ύψιλον και ήττα κυρίως. Αλλά και τα άλλα γύρω-γύρω γενικά είναι χρήσιμα. Μας πέσουν μαμούθι κάτι, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται με αυτό το παιχνίδι. Οπότε πλέον μπορούμε να κάνουμε χίλφορ, το οποίο θέλει πέτρα, εντάξει. Δεν παράγουμε κάπως πέτρα. Ο μόνος τρόπος να παράξουμε πέτρα είναι έτσι. Με εμένα να κλικάρω, οπότε θα κλικάρω 110 φορές. Όχι, τενοντίτε δεν την κλειδώνω. Δεν θα έχω δεξιχεί. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο τρόπο να βάλω το clicker, τι να κάνω. Ωραία. Πλέον έχουμε την επιλογή να κάνουμε τύχη όταν προκύψει κάτι κακό. Ωραία. Προέκυψε φωτιά. Ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να βάλουμε όντως τύχη στη φωτιά. Και συνεχίζω εγώ. Κλικάρω. Αλλά πρέπει να κλικάρω 110 φορές, ε. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Λοιπόν, θα πεθάνουν άτομα εδώ πέρα, παιδιά. Θα πεθάνουν άτομα. Έχει πιάσει φωτιά. Δεν μπορώ να κάνω πολλά, εντάξει. Με συγχωρείτε. Πάλι θα στείλω τύπους με spears για να αναλάβουν τη φωτιά. Θα πείτε, Γιάννη, αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα. Ναι, οκ. Είμαστε μερικές χιλιάδες χρόνια π.Χ. επίσης, θα σας θυμίσω. Δεν είναι. Τα χέρια μου είναι δεμένα. Δεν μπορώ να καλέσω την πυροσβεστική, συγγνώμη. Ωραία, παρόλα αυτά είμαστε πολύ κοντά. Είμαστε πολύ κοντά στο να καταστραφούν τα πάντα. Είμαστε πολύ κοντά. Και θα χάσουμε και σπίτια τώρα. Δεν πειράζει. Okay. Πάει αυτό. Πάει, έγινε. Δεν ξέρω, κάνουμε και κάποιο μνημείο για τους χαμένους Spearmen, ίσως. Επειδή καταστράφηκαν σπίτια, έχουμε άστεγους. Και για κάποιο λόγο, όταν έχεις άστεγους, υπάρχει πιθανότητα να πιάσει πανούκλα ή κάτι, ρε παιδί μου, εντάξει. Οπότε πρέπει να κάνουμε σπίτια για να μην υπάρχουν άστεγοι. Ωραία, γιατί μετά τη φωτιά, αν πιάσει πανούκλα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι έτσι τελειώνει οι πολιτισμοί. Βλέπετε ότι σιγά-σιγά, επειδή πλέον έχουμε σπίτια, οι άνθρωποι χωρίς σπίτια μειώνονται. Οπότε μειώνεται και η πιθανότητα να αρρωστήσουμε όλοι εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε τεχνολογικά. Μπορούμε να κάνουμε forest hut. Τι είναι αυτό, το φτιάχνει, είναι εδώ πέρα. Ωραία. Ουσιαστικά ανακαλύψαμε το πριόνι, εντάξει. Οπότε μπορούμε να παίρνουμε παραπάνω ξύλα το δευτερόλεπτο. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση έχουμε αναπτυχθεί τεχνολογικά και λύσαμε και το πρόβλημα με τα σπίτια. Οπότε ήρθε η ώρα να κάνουμε barracks. Γιατί? Γιατί θα πάμε να πολεμήσουμε μαμούθ, παιδιά, εντάξει. Δεν ξέρω γιατί. Για χόμπι. Δεν ξέρω. Κυνηγάμε μαμούθ. Δεν. Έτσι κι αλλιώς θα εξαφανιστούν στο μέλλον. Μπορεί επειδή τα κυνηγούσαν, δεν ξέρω. Οπότε δεν χρειάζεται να έχουμε τύψεις. Είναι οκ. Okay. Μπορούμε να κάνουμε ένα ειδικό κτίριο τέλος πάντων για το στρατό μας, το οποίο θέλει 360 ξύλο. Αυτό είναι πολύ ξύλο. Και πλέον έχουμε μία ακρόπολη εδώ πέρα. Και ήρθε η ώρα να πάμε να πολεμήσουμε τα μαμούθ, εντάξει. Κάθε ένας που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να πολεμήσει μαμούθ, υποθέτω. Λοιπόν, και τα μαμούθ ήρθαν εδώ πέρα, αλλά είμαι πανέτοιμος. Δείτε εδώ. Το βλέπεις πόσο έτοιμος ήμουνα. Είχα πολλούς Spearmen. Οκ, κοίτα, έχουν έρθει μαμούθ. Ποδοπατάνε ανθρώπους, αλλά δεν μοιάζουν να νοιάζονται. Δεν ξέρω αν τους βλέπετε εδώ. Είναι τέλος πάντων, okay, έχουν έρθει μαμούθ, ρε παιδί. Και τι κακό μπορεί να γίνει, και όντως να βγήκε ανέμακτα. Σίγουρα όχι, αλλά δεν πειράζει. Αλλά σε αυτή τη φάση έχουμε νέο ήρωα, τον Elvie Baxendale. Λοιπόν, εντωμεταξύ, δεν έχω καταλάβει εδώ πέρα τι γίνεται. Έχει νυχτώσει. Αυτό δεν ξέρω αν είναι μία μέρα. Αλλά πλέον βλέπετε, έχουμε φτάσει 457. Όλοι αυτοί, δείτε εδώ τι γίνεται. Χαμός, το βλέπετε που έχει στο βάθος άτομα. Πηγαίνει εκεί. Έχουν προοδεύσει τόσο πολύ που κάνουμε ανεμόμυλο. Θέλει 470 πέτρα. Πω. Ωραία. Δώστε μου 2 λεπτά, κυριολεκτικά 2 λεπτά, για να κλικάρω εγώ εδώ 2 λεπτά και να φτιάξουμε ανεμόμυλο. Έγινε. Έχουμε ανεμόμυλο. Είναι εδώ πέρα. Ο οποίος ανεμόμυλος μας δίνει πάρα πολύ food, παιδιά. Λοιπόν, προς το παρόν όλα έχουν πάει καταπληκτικά. Δεν είχαμε πάρα πολλές κρίσεις. Το έχω πάει εξαιρετικά. Είμαστε 620. Σπίτια υπάρχουν. 22. Αλλά χτίζονται, βλέπετε. Γίνεται εδώ πέρα δουλίτσα. Σε μισό λεπτό θα ανακαλύψουμε τα τόξα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε έτσι, να πετάμε δόρια. Θα κάνουμε έτσι. Και θα ρίχνουμε πιο μακριά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Αυτό είναι τεχνολογική ανάπτυξη. Λοιπόν, πλέον έχουμε τόξα. Ανυπομονώ να καλύψουμε τον παρούτη βασικά. Μετά από εκεί είναι τον παρούτη. Λοιπόν, παρόλα αυτά, σε αυτή τη φάση μπορούμε να κάνουμε marketplace. Γιατί προς το παρόν δεν έχουμε εμπόριο. Το marketplace θέλει 470 ξύλο, αλλά το βλέπετε ότι μαζεύεται μόνο του. Σε 8 χρόνια θα έχουμε marketplace. Αυτό συμβαίνει. Οκ, okay, εκτός αν αρχίσω να κλικάρω λίγο περισσότερο, παιδί μου. Οκ, okay, εντάξει, μπορώ να το φτιάξω. Το φτιάξω με τα χεράκια μου, δεν πειράζει. Και αφού φτιάξαμε marketplace, μπορούμε να χρησιμοποιούμε πλέον ανθρώπους για να μας δίνουν χρυσάφι και εμείς να κάνουμε trades με το χρυσάφι. Βέβαια, βλέπετε ότι εδώ πέρα, αυτό πήγα να πω, δημιουργεί κοινωνική κρίση. Την οποία πρέπει κάπως να φτιάξω εγώ τώρα. Περίμενε. Πρέπει να κάνω archers ή κάτι, δεν ξέρω. Μου καταστρέψανε το ανεμόμυλο. Ωραία, ωραία, ξέρεις κάτι. Okay, έγινε εδώ πέρα αυτό. Έγινε, οκ. Okay. Τελείωσε η κρίση. Ηρεμήσαμε. Λοιπόν, θα χτίσω εγώ εδώ πέρα την αγορά μου. Δείτε τι φανταστική. Ο ανεμόμυλος, ρε παιδιά, θέλει 470. Είναι δυνατόν να μου τον καταστρέφει, τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, για να τους καλοπιάσω τώρα, μπορούμε να κάνουμε πέτρινα σπίτια. Οκ, okay, ξέρω εγώ, περάσαμε κάτι ως πολιτισμός, ρε παιδί μου. Όλοι οι πολιτισμοί ακμάζουν. Μέχρι που φτάνουν στην ακμή τους, παρακμάζουν. Και μετά έρχεται η καταστροφή τους. Αλλά έστω ότι μπορούμε να το αποτρέψουμε αυτό. Επίσης η πόλη μας έχει αλλάξει. Δεν είχαμε πέτρινους δρόμους και πέτρινες γέφυρες. Ξέρω αν θυμάστε πως αρχίσαμε.
Ρε κάνε, δεν θέλετε να πάμε μπροστά, μου φαίνεται, παιδιά. Δεν θέλετε, αυτό νομίζω εγώ εδώ πέρα τώρα. Γιατί να συμβεί αυτό, είναι ανάγκη. Ωραία, επειδή του αναγκάζω να δουλεύουν, αυτό είναι δηλαδή. Και υποφελούμαι εγώ κυρίως, αλλά κάτι πρέπει να γίνει, ρε παιδιά μου τώρα. Τι να κάνουμε. Επίσης πλέον μπορώ να του φτιάξω πέτρινα σπίτια. Το κακό, ξέρετε ποιο είναι όμως. Το κακό είναι ότι θέλουν 110 πέτρα και πρέπει να κλικάρω εγώ. Καταλάβατε τι γίνεται, πρέπει να κλικάρω. Δείτε εδώ. Το φτιάχνω με το χεράκι μου. Το φτιάχνω εγώ, του φτιάχνω σπίτια με τα χεράκια μου και αυτοί κάνουν εξεγέρσεις. Επίσης δεν θα μένει όλοι σε πέτρα, να το βλέπετε έτσι. Οι υπόλοιποι μένουν σε καλύβες. Παρ' όλα αυτά, ήρθε η ώρα να κάνουμε λατομείο για να αρχίσουμε να μαζεύουμε πέτρα ή μπορώ να πάω στο μάρκετ και να πω θα δώσω 60, θα πληρώσω εγώ κανονικά για να έχω συν 2 πέτρα για 5 λεπτά. Φέρτο. Βεβαίως και θα το κάνω αυτό. Ωραία, δεν πήρα πέτρα. Πήρα μέταλλο. Δεν ήθελα μέταλλο. Και έχω μέταλλο τώρα, χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο μεταξύ, είμαστε στο 994 και μόλις ξεπεράσαμε τους 1000. Μπράβο μας. Επίσης, μόλις ήρθε ο Μωυσής, ο οποίος μας δίνει τεράστιο growth εδώ πέρα και δεν θα έχουμε σπίτια. Περίμενε, Μωυσή μου, λίγο ηρέμησε. Λίγο με τον growth ηρέμησε. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή τη φάση, μπορούμε να κάνουμε λατομείο, το οποίο θέλει 900 πέτρα. Αυτά, παιδιά, είναι πάρα πολλά κλικς. Ρε, έχω βαρεθεί να το λέω, αλλά αυτά είναι όντως πάρα πολλά κλικς. Είναι υπερβολικά πολλά κλικς. Σε αυτή τη φάση, η πόλη έχει μετατραπεί σε αυτό εδώ πέρα το πράγμα, το οποίο βλέπετε πόσο πιο όμορφο είναι και πόσο πιο ανεπτυγμένο τεχνολογικά επίσης. Τα έχω πάει εξαιρετικά. Και νομίζω πως πλέον είμαι έτοιμος να πάω να πολεμήσω. Τους βλέπετε εδώ πέρα που έχω φτιάξει, τύπου, δεν ξέρω. Πείτε ότι είναι Σπαρτιάτες, παιδί μου. Έχω φτιάξει αυτούς. Λέω, πηγαίνετε για πόλεμο. Πηγαίνω για πόλεμο, εντάξει, για να βγάλουμε χρυσάφι. Έτσι δουλεύει αυτό. Τι να κάνουμε. Δεν φτιάχνω εγώ τους κανόνες, παιδιά. Δεν φτιάχνω εγώ τους κανόνες. Λοιπόν, level 10 βάρβαροι. Θα φοβηθώ καθόλου. Λοιπόν, πάμε εδώ, ξύλο. Μπράβο. Πήγε σχετικά οκ okay αυτό. Πρέπει να κάνουμε ένα πέτρινο τείχο. Ή πολλούς πέτρινους τείχους, δεν ξέρω. Ήρθαν βάρβαροι. Είχα στρατό, είχα τείχους. Πήγε καλά. Είχα τείχους. Ωραία, προστάτεψα το λαό μου από τους βάρβαρους. Αυτό έκανα. Τα πήγα καταπληκτικά. Και μπράβο μου. Πάνε οι βάρβαροι. Μου κατέστρεψαν λίγο το στρατό, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, προφανώς αυτή η version του παιχνιδιού δεν έχει όλο το παιχνίδι. Και έχουμε φτάσει στο τέλος του demo. Που θέλω να δω τι θα γίνει άμα κάνω αυτό. Μάλλον θα έχουμε κρίση εδώ πέρα. Είναι 50-50. Αν θα έχουμε κάποια κοινωνική κρίση, θα μάθουμε. Και έχουμε κοινωνική κρίση. Ρε, δεν έλεγα τίποτα άλλο. Πέρασε αυτό. Χάσαμε πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνεις. Έτσι είναι οι κοινωνικές κρίσεις, παιδιά. Έτσι είναι. Παρ' όλα αυτά, πλέον έχουμε νόμους. Κάναμε ascent. Okay, πήγε καλά, ρε παιδί μου. Εντάξει, φτάσαμε 1806. Είχαμε εδώ πέρα, κάναμε την έρευνά μας, πέρασαμε κρίση, μαζέψαμε χρυσάφι, μαζέψαμε νεκρούς επίσης. Ουσιαστικά τώρα, αν θες, ξαναξεκινάς και το πηγαίνεις ένα βήμα παραπάνω. Κάνεις πυραμίδες. Το βλέπετε, μπορεί να πάμε στο Stonehenge εδώ πέρα. Παρακάτω έχει το άγαλμα της ελευθερίας, τον πύργο του Άιφελ. Μετά δεν ξέρω τι κάνουμε. Πηγαίνουμε στον Άρη. Λοιπόν, όπως και να έχει αυτό το βίντεο για σήμερα, εσείς μπορείτε να κλικάρετε εδώ ή εδώ για να δείτε κάτι άλλο και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.